Μία ιδέα ήταν αρκετή για να γίνει πράξη ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό εγχείρημα. Ο ρητορικός αγώνας και ο διαγωνισμός τον οποίο έχει ξεκινήσει εδώ το τμήμα μας εδώ και χρόνια επιβεβαιώνει στην πράξη το γεγονός ότι ένα πανεπιστήμιο δεν κρίνεται από την χωροταξική του κατανομή, δηλαδή στο κέντρο ή στην περιφέρεια, αλλά από το δυναμισμό του, τα προγράμματά του και βεβαίως τη διασύνδεσή του με την κοινωνία. Στην πόλη της Καλαμάτας για τρίτη συνεχή χρονιά φιλοξενούνται οι μαθητικοί αγώνες ρητορικής τέχνης. Αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές και τους συντελεστές που βοηθούν πραγματικά για 3 χρόνια στο έργο αυτό της παιδείας και της συμβολής και διάχυσης του Πανεπιστημίου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται σε μια πρωτοβουλία η οποία πλέον την χάνει της περιφερειακής και πέρα αναγνώρισης. Οι ρητορικοί αγώνες ξεκίνησαν ως όραμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κέρδισαν χρόνο με το χρόνο την αναγνώριση της εκπαιδευτικής κοινότητας όλης της περιφέρειας. Εκπαιδευτικοί με μεράκι και μαθητές με όρεξη για τη συμμετοχή στα ρητορικά αγωνίσματα ρίχνονται στο στίβο της ρητορικής και χαίρονται πρωτίστως τη χαρά του αγωνίσματος και δευτερευόντως τη διάκρισή τους στο αγώνισμα που συμμετέχουν. Το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Μεσσηνίας στηρίζει τη διοργάνωση των ρητορικών αγώνων και συμμετέχει ενεργά με τους εκπροσώπους του Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων στη διεξαγωγή τους. Τα δεδομένα μάλιστα που φτάνουν από την συμμετοχή των 26 σχολείων και πάρα πολλών μαθητών από την περιφέρεια είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ξεκίνησαν αμήχανα και δειλά και έχουν, πλέον βλέπουμε ότι αρχίζουν και μεγαλώνουν. Φέτος θα συμμετέχουν 270 μαθητές, οι μισοί περίπου από αυτούς θα είναι στα ατομικά αγωνίσματα και οι υπόλοιποι στους ζητούς λόγους. Απασχολούνται επίσης γύρω στους 50 εθελοντές φοιτητές και άλλοι 50 κριτές. Ρητορικός όμιλος δεν θα μπορούσε ασφαλώς να λείπει από μια τέτοια εκδήλωση. Μια εκδήλωση γιορτή και θεωρώντας αυτή την εκδήλωση ως γιορτή, οι μέλη του ρητορικού μας ομίλου έσπευσαν να βοηθήσουν και την περάτωση των αγώνων αυτών, είτε ως εθελοντές είτε ως κριτές. Η πρωτοβουλία του Τμήματος Φιλολογίας αγκαλιάζεται από όλους. Πρέπει να πούμε ότι το Τμήμα Φιλολογίας, με προεξάρχουσα την αρμόδια καθήγηση την κυρία Βολονάκη, έχει ξεκινήσει αυτούς τους ρητορικούς αγώνες και πρέπει να πούμε ότι ο λόγος είναι συστατικό στοιχείο του ελληνικού πνεύματος περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον εθνικό χαρακτήρα των λαών. Περισσότερο λοιπόν είναι ο λόγος και εδώ λοιπόν η κυρία Βολονάκη έχει κατορθώσει να αξιοποιήσει πια το ρητορικό λόγο και στους μαθητές μας και κατ' επέκταση στους μαθητές και των όλων σχολείων και όχι μόνο της Καλαμάτας, γιατί έτσι θα τους ενισχύσει την επιχειρηματολογία που είναι απαραίτητη στον πολιτικό βίο. Άρα λοιπόν πρέπει να συγχαρούμε την κυρία Βολονάκη για τις προσπάθειές της αυτές και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο μας στην περίπτωση αυτή και καινοτομεί και πρωτοπορεί. Οι αγώνες αυτοί είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και συνδιοργάνωσης πολλών φορέων του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Ρητορικού Ομίλου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, της Περιφέρειας, η οποία κυρία Αλιφέρη μας στηρίζει και βοηθάει στο δημιουργία και την υλοποίηση των αγώνων αυτών, του Δήμου Καλαμάτας, της Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, που από την αρχή ξεκινήσαμε μαζί το εγχείρημα αυτό με το Πανεπιστήμιο και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και για το υλικό αλλά και για την επιμόρφωση των κριτών και των εθελοντών, των εκπαιδευτερίων Πολύτροπη Αρμονία, που έχουμε την σημαντική συμβολή της κυρίας Ρούλας Μουντάνου και του Ινστιτούτου Ρητορικής και Εκπαίδευσης, του οποίου πρόεδρος είναι η κυρία Φωτεινή Εγκλέζου, επίσης σημαντική βοηθός στην επιμόρφωση των κριτών.